δεν τα πρώτα παιδί. Μα σε που έλεγε ναι, τη έλεγε Ελένη, είχε έρθει και δεν μου το έχει πει, είχα καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Να του ζήσει πραγματικά. Είναι το, έχουν άλλα τρία παιδιά, είναι ο 7χρονο Περσέα και η Θοδόρα και ο Αλέξανδρο, 16 και 17 χρονών. Από τον πρώτο γάμο τη κυρία Μανώλη. Ναι, 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 και μεγαλώνει η οικογένειά τη. Πρέπει να είναι πολύ χαρούμενη. Να του ζήσει. Να του ζήσει. Ευτυχισμένη όλη. Ναι, ναι, ναι. Τώρα να δούμε αν θα σταματήσουν εδώ ή. Γιατί. Όχι, δεν θα σταματήσουν εδώ, Γρηγόρη. Θα κάνουν άλλα 4 τουλάχιστον. Θοδωρή, σίγουρα, σίγουρα. Μήπως έχεις να προτείνεις όνομα, γιατί εσύ το συνηθίζεις τα ζευγάρια. Α, το συνηθίζω. Εδώ εντάξει, θα πούνε κάτι από την αρχαία Ελλάδα, φαντάζομαι. Ναι, οπωσδήποτε, γιατί έχουν τον 7χρονο Περσέα, έχουν και το σκύλο που τον έχουν όνομα Σερμή. Δηλαδή, γενικά. Ναι, αλλά η μυθολογία βρίθει ονομάτων. Υπάρχουν λύσεις πάρα πολλές. Καταρχήν είναι για κορίτσι Διάνυρα, έτσι. Το μελετήσαμε. Ναι, το έλεγχο το Μεγάρα που ανέφερε. Το Μεγάρα, υπήρχε ο Μεγάρα. Απλό και εύκολο να το γράψει το Διάνυρα. Σαν να περνά καμποντόρο. Γιώτα, ήττα, ύψιλο. Στα αγγλικά μου. Αυτά για τον Υπουργό Υγείας. Βέβαια, πολύ υπέροχο όνομα και απόλυτο. Ο Υπουργός Υγείας μια χαρά, έτσι. Πολύ ευτυχή. Ο Υπουργός Οικονομικών απειλεί ότι μπορεί να φύγει, να παραιτηθεί. Νομίζω ότι έχουμε τη Δευτέρα αλλαγές. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν αλλαγές και στον Υπουργό Οικονομικών. Αλλά και ο ίδιος το είναι σαν να το απειλεί ότι ξέρετε, μπορεί και να μην κάτσω. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάποιο θέλει. Δεν θα ήθελα να μα δίνει τέτοιε στεναχώρια.